Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Για τα επόμενα δύο χρόνια, οι δημοφιλείς ακαδημίες, που τα τελευταία χρόνια σαρώνουν στις προτιμήσεις των μαθητών, αναμένεται να βγάλουν απαγορευτικό για τους νεοεισερχόμενους, αφού το μεσοπρόθεσμο προβλέπει ότι για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα γίνουν προσλήψεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Συνεπώς, έναν ακόμη λόγο για να ανησυχούν έχουν το Διδημότυχο και η Κομωτινή. Δεν λέμε για την Ξάνθη, γιατί η Ξάνθη έχει συνηθίσει ήδη από τους συνοριοφύλακες και τους λαθρομετανάστες που φιλοξενούνται στην αντίστοιχη σχολή αστυνομίας. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει χιλιάδες μαθητές της τρίτης λυκείου που ετοιμάζονται ήδη για τις εξετάσεις να αλλάξουν ρότα προετοιμασίας και να επιλέξουν άλλες πανεπιστημιακές σχολές. Επιστολή προς τον αρχηγό της Ελλάς απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητώντας διευκρινήσεις. Πάντως η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τη Θράκη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς οι σχολές της αστυνομίας, όπως είπαμε και στην Κομωτινή και στο Διδημότυχο, όπως όλα δείχνουν, θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Για ουσιαστικό κλείσιμο των αστυνομικών σχολών μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Κώστας Χατζιαναγνώστου, σχολιάζοντας το γεγονός ότι για το 2013 και το 2014 δεν θα εισαχθεί κανένας αστυνομικές σχολές της χώρας, αφού παγώνουν οι προσλήψεις στο δημόσιο. Τυπικά δεν είναι κλείσιμο, αλλά ουσιαστικά είναι έτσι όπως θα γίνει, γιατί δεν έχουν προβλεφθεί κονδύλια για τα έτη 2013 και 2014 για την πρόσληψη νέων αστυφυλάκων στις σχολές δοκίμων αστυφυλάκων. Το οποίο σημαίνει ότι οι σχολές στην ουσία, βέβαια ξέρουμε ότι για τις Ξάνθης και τις Κομωτινές έχουν γίνει στην ουσία κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών. Το Δημότυχο προς το παρόν αντέχει, αλλά σε περίπτωση που δεν, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο, δεν θα πάρουν 13 και 14 δόκιμους αστυφύλακες, αυτές οι σχολές απλά θα υπάρχουν ως κτηριακές εγκαταστάσεις και θα υπάρχει ένα απαραίτητο προσωπικό για τη φύλαξή τους. Ευελπιστούμε πως οι βουλευτές και οι αυτοδιοικητικοί θα τοποθετηθούν άμεσα για το ζήτημα και ακόμη αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου για το τι μελιγενέστε αναφορικά με την εκπαίδευση των υπαστυνόμων. Ευελπιστούμε ότι δεν θα θελήσει ο κύριος Δένδιας και οι συναυτό να συνεχίσουν να τα έχουν κέντρα λαθρομετανάστευσης. Όπως δήλωσαν τουλάχιστον θα τα έχουν για λίγο καιρό. Εδώ είμαστε για να το δούμε και φυσικά πρώτα και κύρια το λόγο τον έχουν οι τοπικοί βουλευτές, υπουργοί και λοιποί. Βεβαίως δεν υπάρχει μία διευκρίνηση από πλευράς του Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών τι θα γίνει σχετικά με τη σχολή υπαστυνόμων, τη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, καθώς το 70% του προσωπικού που τον προσλαμβάνεται στις σχολές αυτές, δηλαδή που εισάγεται στις σχολές αυτές των αξιωματικών, είναι από τους ήδη υπηρετούντες στην ελληνική αστυνομία. Αστυφύλακες, αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμους. Ιδιώτες είναι ένα 30%. Ούτε και για αυτούς ούτε και για τους συναδέλφους που είναι μέσα στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί αν θα λειτουργήσει και η σχολή της ελληνικής αστυνομίας των αξιωματικών. Τα κτίρια των αστυνομικών σχολών θα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας και τίποτε άλλο, τόνισε ο κ. Χατζιαναγνώστου, επισημένοντας όμως πως είναι επιφυλακτικός αναφορικά με τις μελλοντικές αποφάσεις για τη χρήση των εγκαταστάσεων των αστυνομικών σχολών. Θα είναι τα κτίρια και ένα απαραίτητο προσωπικό θα είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξή του. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Αλλά επειδή εμείς είμαστε και λίγο καχύποπτοι, αρκετά καχύποπτοι, γι' αυτό το είπα αυτό σχετικά με τα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών. Το Δημότυχο άντεξε ακόμα, αντέχει. Ας το λάβουν το μήνυμα όλοι οι τοπικοί παράγοντες για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί καταρχήν είναι πλήγμα στην τοπική οικονομία, έτσι. Στις τοπικές κοινωνίες είναι πλήγμα αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα προσληφθούν και το 2013 και το 2014 αστυνομικοί. Και για την οικονομία του Δημοτύχου, τη Ορεστιάδος γενικότερα, τη ευρύτερη περιοχή, και για τη Ροδόπη και για τη Ξάνθη. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν λαθρομετανάστες και υπάρχουν κάποιοι εκεί παράγοντες οι οποίοι πιθανόν να ωφελούνται οικονομικά, αλλά περισσότερο και αυτοί είναι από άλλες περιοχές της χώρας, γιατί γίνονται catering και τέτοια, παρά από τους τοπικούς, από την τοπική κοινωνία. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε μια γειτονιά της Αλεξανδρούπολης, μια γειτονιά διαμαρτυρωμένων ακριβέστερα. Μιλούμε για τις εργασίες για το βιολογικό σταθμό που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα στην οδό Ποιμενίδη στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν προκαλέσει την έντονη αγανάκτηση οι εργασίες αυτές επαγγελματιών και κατοίκων της περιοχής, αφού μιλούν για ένα έργο που θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, βάζοντας τέλος στην καθημερινή τους ταλαιπωρία. Οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή λένε πως οι εργασίες έχουν καθυστερήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε με άνεση στα καταστήματά τους για να δουλέψουν και να βγάλουν το μεροκάματό τους. Ενώ βάζουν και σε κίνδυνο, όπως υποστηρίζουν, την υγεία τους, καθώς είναι αναγκασμένοι να εισπνέουν σκόνη καθημερινά.